Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Κραμιτσόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήταν πρώτα, θα ξεκινήσω με αυτή την κουβέντα γιατί έχει μια αξία. Χθες επέστρεψε μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένα χρόνο, το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα. Ήσταν και εσείς εκεί. Αρκετοί σύμβουλοι ήταν μέσω τηλεδιάσπισης, βέβαια. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, λίγο. Ναι. Λέω, ήταν η επιστροφή του Δημοτικού Συμβουλίου Διαζώσης. Ήταν αρκετή, βέβαια, με τηλεδιάσπιση, αλλά ήταν μια αρχή για την επιστροφή σε μια, ας πούμε, κανονικότητα. Έτσι, θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί και εσείς είχατε κάνει κουβέντα τότε για να επιστρέψει σιγά-σιγά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κοιτάξτε, είναι ευχάριστο που μετά από ένα χρόνο περίπου το Δημοτικό Συμβούλιο ξανασυνεδρίασε με διαζώσεις. Είναι προφανές ότι οι διαζώσεις συνεδρίασε δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Και χαιρετήσαμε όλοι, και ο Δήμαρχος και όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων, αυτή την επανέναρξη της συνεδρίασης. Και ευχόμαστε φυσικά να μην χρειαστεί να ξενεδριάσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για αυτά που είναι εδώ και σε αρκετά δέλτα σίγμα, σε αρκετά δημοτικά συμβούλια στην επιφάνεια, αρκετά ζητήματα που απασχολούν εδώ την τοπική κοινωνία. Ωστόσο, αυτό που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα με τις βάσεις και ό,τι συνέβη τέλος πάντων στα τμήματα του Αγρινίου, με ελάχιστους φοιτητές να έρχονται στην πόλη, και εσείς το αναφέρατε και σε ανακοινώσεις σας το προηγούμενο διάστημα, αλλά και χθες νομίζω συζητήθηκε αρκετό μεγάλο διάστημα και βγήκε και είδηση ότι ο Δήμαρχος θα καλέσει κατόπιν συνεννόησης με τους επικεφαλείς των παρατάξεων στις 15 του Σεπτέμβρη να γίνει μια ειδική συνεδρίαση. Ναι, πράγματι και εγώ το ζήτησα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρχει μια συνεδρίαση για το θέμα αυτό, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, δηλαδή, να κάνω ένα γενικό σχόλιο και να πω ότι τα δύο χρόνια αυτά τα οποία βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ και έχω αυτή την εμπειρία, αυτό το οποίο το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια αδυναμία γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης να έχει μια ουσιαστική παρέμβαση στις αποφάσεις τις οποίες αφορούν τους πολίτες του. Τους πολίτες δηλαδή του Δήμου. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Δήμο Αγρινίου, συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Ενώ δηλαδή θέλω να πω ότι οι Δήμοι θα έπρεπε να είναι οι σημαντικότεροι συνεργάτες και συνομιλητές της κυβέρνησης πάνω στα θέματα που αφορούν τα τοπικά θέματα, δυστυχώς παρατηρούμε ότι είναι σαν να ακολουθούν παράλληλες πορείες, που όπως ξέρετε οι παράλληλες ευθείες ποτέ δεν συναντούνται. Και αυτό το αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά με το θέμα των βαθμολογικών βάσεων, ενώ και εμείς σαν παράταξη, αλλά και άλλες παρατάξεις και άλλοι φορείς είχαμε τονίσει επανειλημμένως ότι οι βαθμολογικές βάσεις έτσι όπως εφαρμόζονται και μάλιστα με ένα τελώς αυθαίρετο και ξαφνικό τρόπο θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα σε όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Αυτό έγινε και στο Αγρίνιο. Δεν χρειάζονταν δηλαδή αναδιαρθρώσεις τμήματων για να καταργηθούν τα τμήματα. Καταργήθηκαν λόγω έλλειψης φοιτητών. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο ως εκπαιδευτικός. Εγώ είμαι φυσικά ο πρώτος σαν εκπαιδευτικός που δεν μου αρέσει καθόλου να βλέπω τους μαθητές να περνάνε στο πανεπιστήμιο γράφοντας μέσα ώρα 1 ή 2 ή 3. Όταν όμως συμβαίνει αυτό και γίνεται για χιλιάδες μαθητές, 40.000 όπως είδες, δεν μπήκαν τώρα. Σωστά. Έμειναν έξω από το πανεπιστήμιο. Αυτό δεν πρέπει να το ρίχνουμε μόνο στους μαθητές. Θα είναι είναι απλούστευση να ρίχνουμε τα βάρη για όλα τα δεινά, ας πούμε, του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας στους μαθητές. Αυτό ακριβώς έκανε η κυβέρνηση όμως. Και άφησε 40.000 μαθητές λοιπόν έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και φυσικά ένα μεγάλο μέρος αυτών των μαθητών στερούνται οικονομικών δυνατοτήτων για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή να τα στείλουν στο εξωτερικό. Όπως έκανε για παράδειγμα ο κύριος Πρωθυπουργός, που μάλιστα δεν γνωστοποίησε κιόλας ότι τη μέρα ακριβώς που έμειναν 40.000 μαθητές έξω από τα πανεπιστήμια, αυτός πήγε στην Αμερική και έγραψε την κόρη του σε ένα ιδιωτικό μεγάλο πανεπιστήμιο. Και μάλιστα αυτή τη δυνατότητα να πάει στο εξωτερικό γονέας δεν την έχει κανένας άλλος γονέας Έλληνας, καθώς υπάρχει απαγόρευση. Υπάρχει λοιπόν και ένα θέμα εδώ, ότι πολλές φορές αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά θα πρέπει να έχουν και μια ικανότητα που λέγεται ενσυναίσθηση. Να καταλαβαίνουν δηλαδή, να νιώθουν και τους υπόλοιπους.
Κύριε Καραμιτσόπουλε, εμείς τώρα εδώ για να γυρίσουμε στα πιο έτσι, δικά μας τοπικά, ως, και ως η Δημοτική Αρχή αλλά και ευρύτερα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να αντισταθεί κάπως σε αυτό που φαινόταν ότι έρχεται από το Μάιο με την πρώτη ανακοίνωση και της Πρετανίας και της κυρίας Κεραμέως? Τότε είχαμε μια ανακοίνωση του Δημάρχου, αργότερα έγινε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο εννοώ μετά την ανακοίνωση αυτών που ερχόνταν. Εκεί πέσαν κάποιες προτάσεις στο τραπέζι, ωστόσο μετά είδαμε μια αδράνεια γενικότερη. Πέρασαν οι μέρες, πέρασε το διάστημα, έρθε το καλοκαίρι, παρότι γινόντουσαν δημοτικά συμβούλια μια φορά το μήνα, δεν είχαμε κάποια πιο συντεταγμένη απόφαση για το πώς μπορούσε να κινηθεί ο Δήμος κατά αυτής της κατάστασης που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να είναι πλέον αρκετά χειρότερη ακόμα και από αυτό που περιμέναμε ενδεχομένως, έτσι. Ναι, κοιτάξτε. Τώρα μιλάμε για την αναδιάρθρωση, λέτε. Ναι, κυμάτων, ακριβώς. Αυτό όπως το βάθος στην αναδιάρθρωση ουσιαστικά είναι η ουσιαστικά συρρήκνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας, αφού ουσιαστικά θα μείνουν μόνο δύο τμήματα και το τμήμα το ιστορικό αρχαιολογικό, όπως ξέρετε, θα μεταφερθεί. Σωστά. Αυτό δηλαδή που δέχτηκε έναν ικανό αριθμό φοιτητών, σύντομα θα μεταφερθεί στην ΠΑΤΕ. Σωστά. Υπάρχει αυτή η απόφαση. Κοιτάξτε, εμείς το είχαμε αναδείξει το θέμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, από τον Φεβρουάριο. Από τον Ιανουάριο, μάλλον θα λέγαμε. Και με συνεχείς ανακοινώσεις μας είχαμε καταθέσει και κάποιες προτάσεις και μάλιστα είχαμε πει ότι είναι ανάγκη να υπάρχει μια συστράτευση όλων των φορέων του νομού, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των δημάρχων, όλων των άλλων φορέων που εκφράζουν συλλογικότητες και φυσικά των βουλευτών που να κάτσουν κάτω και να πάρουν μια απόφαση στο τι ζητάει ο νομός, να υπάρχει μια σύνθεση απόψεων και να καταλήξουν σε ένα κοινό πόρισμα και να λέμε ζητάμε σαν νομός, έχουμε την απέτηση να γίνουν στο νομό μας αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Υπήρξαν φωνές φυσικά που προσπάθησαν να ο καθένας από τη μεριά του να αλλάξει αυτή την κατάσταση που φαίνονταν ότι θα δημιουργηθεί, αλλά οι φωνές αυτές πολλές φορές ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Πιθανότατα άλλα έλεγε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου ίσως στις συναντήσεις του με τον Υπουργό. Δεν υπήρχε κοινή στάση δηλαδή. Και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα όταν ξέρετε δεν υπάρχει αυτή η κοινή η συστράτευση και η κοινή φωνή, η μία φωνή δηλαδή, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για να περάσει αυτά τα μέτρα τα οποία θέλει. Παρότι υπήρχε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, και οφείλω να το πω αυτό, μια προσπάθεια, κάλεσε όπως ξέρετε τους δημάρχους. Όλους εκτός από τον Δήμο Μεσολογγίου, όλοι οι άλλοι παρευρέθηκαν και μάλιστα έγινε και ένα κοινό πόρισμα, με κοινή απόφαση δηλαδή που ζητούσαμε κάποια πράγματα. Στη συνέχεια όμως δεν υπήρχε αυτή η ομοθυμία, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη στην πραγματικότητα. Όλων των φορέων. Ωραία. Θα ήθελα να αλλάξουμε τώρα σελίδα, κύριε Καραμιτσόπουλο, και να πάμε λίγο στο θέμα της υγείας. Είστε από τις παρατάξεις, ίσως αυτός που έχετε περισσότερο. Λίγο πιο δυνατό που σας είπα, που γιατί έχετε... είμαι λίγο έξω. Είστε από αυτούς που έχετε βγάλει αρκετές ανακοινώσεις και έχετε κάνει πολλές προτάσεις αναφορικά και με τους εμβολιασμούς και γενικότερα το πώς κινούμαστε στην υγεία στην Ετωλοκαρανία. Στο Αγρίνιο κυρίως, έτσι να πούμε. Ένα σχόλιο γι' αυτό, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς και σε αυτό το θέμα από τον Φεβρουάριο είχαμε, και από τον Ιανουάριο αν θέλετε, είχαμε πει ότι το Αγρίνιο ξεκίνησε ή το Λοκανανίο γενικότερα με ένα πολύ χαμηλό ρυθμό εμβολιασμών που υστερούσε σημαντικά έναντι του παραλογικού μεσόρου. Αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτή τη στιγμή περίπου έχουμε γύρω στο 42% αν δεν κάνω λάθος στην Ετωλοκανανία, ενώ είναι περίπου 52% ίσως και περισσότερο στην πανελλαδικά. Και είχαμε ζητήσει μάλιστα να ληφθούν και να γίνουν και κάποιες και μια καμπάνια ενημέρωσης από τον Δήμο Αγρινίου και μάλιστα τον παραλάβαμε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Παρότι έγιναν προσπάθειες από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, προφανώς αυτές δεν απέδωσαν και από ό,τι ακούω το τελευταίο διάστημα σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά ο ρυθμός των εμβολιασμών. Είναι ένα μεγάλο θέμα γιατί μπροστά μας έχουμε το νέο κύμα της πανδημίας που πολύ καλά ξέρετε με τη νέα μετάλλαξη Δέλτα που είναι και πολύ μεταδοτική και οπωσδήποτε αυτό ανησυχεί όλους από τη στιγμή που από τις 13 Σεπτέμβρη θα ανοίξουν και τα σχολεία. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία γενικότερα για το τι μέλη γενέστε
από εδώ και πέρα, καθώς αυτός το απαιτούμενο ποσοστό εμβολιασμών που λένε να είναι τουλάχιστον 80% για να υπάρχει τείχος ανοσίας, εμείς αυτή τη στιγμή απέχουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ωραία. Πάντως εκτιμάται ότι γενικότερα στο θέμα των εμβολιασμών ίσως είναι τελικά και η μη ανταπόκριση του κόσμου, δηλαδή να μην είναι ευθύνες του ή του κράτους κεντρικά ή των δημοτικών αρχών, αλλά ίσως είναι και μια φοβία, να μπορούσα να το πούμε, του κόσμου απέναντι στον εμβολιασμό. Και ίσως τελικά να μην φταίει το κράτος. Κοιτάξτε να δείτε, αναμφισβήτητα, επειδή μέσω και των κοινωνικών δικτύων, αλλά γενικότερα των μέσων ενημέρωσης, ο πολίτης δέχεται ένα καθηγισμό πληροφοριών. Ναι, ναι. Που πολλές φορές αυτές οι πληροφορίες είναι και κάπως αντικρουόμενες μεταξύ τους. Mm-hmm. Ως ένα βαθμό δικαιολογείται να υπάρχει μια ανησυχία για τα εμβόλια. Όμως, όταν η πλειοψηφία, έτσι, το 95% ας πούμε, των υγειονομικών των επιστημόνων έχει στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση των εμβολιασμών. Και είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι εμβολιασμοί αποτρέπουν έτσι, τουλάχιστον την σοβαρή νόσηση και την είσοδο στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον από δεκάδες έρευνες σε όλες τις χώρες. Πιστεύω ότι πλέον θα έπρεπε οι φοβίες που δικαιολογημένα ίσως είχαν κάποιοι στην αρχή, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχουν αυτοί. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εγώ θα καλούσα όλους τους πολίτες να προσέλθουν και να εμβολιαστούν. Θα καλούσα και τους υπόλοιπους και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που δεν το έχουν κάνει ακόμα, mm-hmm. να το κάνουν. Είναι η μοναδική λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, ώστε να αποτρέψουμε την επιδείνωση έτσι, mm-hmm. της πανδημίας. Ναι. Τέλος, κύριε Καραμιτσόπουλε, οφείλω να πω ότι από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα η Συμμαχία Πολιτών εξέδωσε μια ανακοίνωση που αναφέρθηκε στο μνημείο των 120 και μάλιστα το θίξατε κι εσείς ο ίδιος χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει ο Δήμος για την βελτιστοποίηση, ναι. τέλος πάντων, για να φτιαχτεί κάτι καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα στον χώρο αυτό. Πείτε μας δύο λόγια και γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ως πολίτης, και εγώ ως πολίτης, αλλά και κάθε συμπολίτης μας που διέρχεται από το μνημείο των 120 mm-hmm. και τουλάχιστον όσους εγώ έχω συζητήσει εκφράζουν όλη την αγανάκτηση θα έλεγα και τη θλίψη τους για την κατάσταση του μνημείου τόσο όσον αφορά την κατάστασή του την τωρινή, δηλαδή επειδή είναι έρμεο θα έλεγα σε βανταλισμούς κάθε λογής mm-hmm. ανεκέφαλων mm-hmm. αλλά όσο και για το γεγονός ότι αυτό το μνημείο συνολικά δεν είναι αντίστοιχο του μεγαλείου έτσι, ναι. Του γεγονότος το οποίο παριστάνει, δηλαδή του μεγαλείου της θυσίας των πατριωτών. Mm-hmm. Πιστεύω και αυτή είναι κοινή πεποίθηση με όσους έχω συζητήσει, ακόμα και με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που συμφωνούν νομίζω οι περισσότεροι, ότι χρειάζεται να γίνει ένα νέο μνημείο αντάξιο αυτού του γεγονότος, ναι. αλλά κυρίως χρειάζεται επιτέλους να αναγραφεί πάνω στο μνημείο και τι παριστάνει, ποια είναι τα γεγονότα που παριστάνει, αλλά κυρίως κάτι το οποίο δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αναγραφούν τα ονόματα των πατριωτών που εκτελέστηκαν. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό μνημείο ίσως στη χώρα που δεν αναγράφει τίποτα. Υπήρχαν και παλιότερα, ξέρετε, πρωτοβουλίες συμπολιτών μας για αυτό το θέμα. Δυστυχώς τίποτα δεν προχώρησε. Mm-hmm. Εγώ έκανα αυτή την πρόταση ούτως ώστε να μελετηθεί από τον Δήμαρχο. Δεν ήταν αρνητικός πάντως. Ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν αρνητικός. Έχει κάποιες δυσκολίες στο θέμα. Mm-hmm. Να μελετηθεί από τον Δήμαρχο και να έρθει σε ένα επόμενο Δημοτικό ναι. Συμβούλιο μια ολοκληρωμένη πρόταση ναι. για συζήτηση. Ελπίζω αυτό να γίνει. Έτσι. Πάντως, κύριος Παπαναστασίου δεν ήταν αρνητικός στην πρόταση αυτή. Δηλαδή την συζητάει δεν από την κατάλληλη. Mm-hmm. Δεν ήταν αρνητικός, αλλά θα το μελετήσω όπως είπε το θέμα γιατί ίσως χρειάζεται μια νέα προκήρυξη. Για ένα νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Πάνω στο θέμα αυτό. Ωραία. Κύριε Καραμιτσόπουλε. Ελπίζω να προχωρήσει. Ναι, εμείς πάντως θα το ξαναθέσουμε το θέμα. Βεβαίως. Κύριε Καραμιτσόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε εδώ στον Antenna Star στον 103,5 και ασφαλώς θα ήθελα σε επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να τα πούμε και εδώ από το στούντιο με αφορμή πλέον και το κλείσιμο των 2 ετών από την παρουσία και τη δική αλλά και τη δημοτική αρχή αυτή στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Από το 2019 και μετά.
Ναι, κύριε Μπίτα, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Εύχομαι για τη νέα χρονιά και σε εσάς, έτσι, και στο σταθμό σας και σε εσάς επιτυχίες. Τα λέμε σύντομα, φαντάζομαι. Να είστε καλά, κύριε Καραμιτσόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.